Επειδή αυτό ήταν μια πρωτοβουλία της αντιδημάρχου πολιτισμού της κυρίας Μαντίνας Βουκελάτου, τουρισμού και πολιτισμού, και της εντεταλμένης συμβούλου αθλητισμού της κυρίας Γιονυσίας Γιαννούλη, να μας πούν δύο λόγια, κυρία Γιαννούλη. Είσαι έτοιμη για ποδήλατο? Είμαι έτοιμη, ναι. Ελπίζω να είστε και όλοι εσείς που ήρθατε εδώ. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε που παρευρεθήκατε. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου και πάμε όλοι μαζί να τιμήσουμε αυτή τη μέρα. Είμαστε το νησί του ποδηλάτου. Το ποδήλατο είναι ελευθερία, είναι διασκέδαση, είναι χαρά και είναι και αθλητισμός. Το βάζουμε στη ζωή μας καθημερινά, μικρή και μεγάλη. Βλέπω εδώ πολλούς μικρούς φίλους. Και πάμε να κάνουμε τη μεγάλη ποδηλατάδα. Καλά να περάσετε όλοι. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους και από μένα. Σας εύχομαι μια πολύ όμορφη ποδηλατάδα. Πολλά και καλά, ασφαλή χιλιόμετρα σε όλους τους ποδηλατικούς συλλόγους. Σας ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά για τη στήριξη. Το νησί του ποδηλάτου, εναλλακτικός τουρισμός, επιμένουμε στον εναλλακτικό τουρισμό, αγαπάμε την ΚΟ. Για τα μικρά παιδιά και λίγο για τους προπονητές, να ακούσουμε λίγο τη διαδρομή. Την έχουμε ήδη ξαναπεί, απλώς την επαναλαμβάνουμε, θα υπάρχει και η αστυνομία μαζί μας. Θα φύγουμε όλοι μαζί και θα καταλήξουμε όλοι μαζί, διότι είναι μία απλή ποδηλατάδα στην πόλη, ωραία. Η διαδρομή είναι ως εξής, θα ξεκινήσουμε από την Ιπποκράτους. Θα στρίψουμε δεξιά προς τη Μαρίνα. Στα Φανάρια στη Μαρίνα θα στρίψουμε αριστερά μέσα στη Μαρίνα. Θα βγούμε από την άλλη είσοδο. Θα ξαναβγούμε στο παραλιακό δρόμο μέχρι Ακτικουτουριώτη, μέχρι τα Δελφίνια. Βέβαια, να είστε σίγουροι ότι θα πρέπει να σταθούμε όλοι στο εκάστοτε ρεύμα της κίνησης. Δεν μπορούμε να πιάσουμε όλο το δρόμο. Οπότε, στην κατεύθυνση που έχουμε μόνο άνοδο θα σταθούμε δεξιά ή στην κάθοδο θα σταθούμε από δεξιά αντίθετη μεριά. Σε καμία περίπτωση δεν θα διασπαστούμε, θα είμαστε όλοι μαζί σε γκρουπ από την αρχή μέχρι το τέλος. Στα Δελφίνια λοιπόν κάνουμε αναστροφή, στα Φανάρια προς Μεγάλο Αλεξάνδρου και στο πρώτο φανάρι αριστερά Ελευθερίου Βενιζέλου ξανακάνουμε αριστερά για να καταλήξουμε στην πλατεία Ελευθερίας. Δεν φεύγουμε, έχει εκπλήξεις. Εγώ γι' αυτό ήρθα, για το κύπελλο και το μετάλλιο. Όχι για τη συμμετοχή. Για πρωταγωνιστικό στόχο, ωραία. Πάντα, πάντα πρωταγωνιστικό. Είναι η ώρα να ξεκινήσουμε. Να κάνουμε μια ωραία ποδηλατοβόλτα. Να χαρούμε φέτος τη γιορτή του ποδηλάτου. Όλα τα ποδηλατικά σωματεία και όλοι οι φίλοι του ποδηλάτου που έχουν έρθει εδώ στην πλατεία να κάνουμε μια όμορφη ποδηλατοβόλτα. Ωραία. Είναι λίγο μεγάλη για εμάς η διαδρομή. Για μένα, για μένα. Ξέρω, για μένα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ευτυχία. Το ποδήλατο είναι ευτυχία, γι' αυτό ζω. Όλα τα χρόνια. Και όσο μπορώ, ακόμα θα στηρίζω. Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς γενικά για την στήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα αυτές οι διαδρομές για εσάς είναι σαν ένα ποτήρι νερό, που λέμε. Ναι, η αλήθεια, πηγαίνουμε τακτικά προχτές. Με το μικρό κάναμε 15 χιλιόμετρα. Μπράβο, μπράβο, ωραία. Καλησπέρα και από εμάς. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ανυπομονούμε. Τα υπόλοιπα της ομάδας. Θα είστε μπροστά, θα οδηγείτε την κούρσα. Αν το επιθυμείτε, γιατί όχι. Ναι, είμαστε έτοιμοι. Πιστεύω ότι τα παιδιά θα περάσουν πολύ καλά. Έτσι θέλουμε να βλέπουμε ενωμένο το νησί. Όλους τους συλλόγους εδώ. Μπορεί να λείπει και ο Σπάρτακος και ο Φιλίνος. Αλλά είναι σύλλογοι και αυτοί που έχουν προσφέρει και προσφέρουν στο νησί. Και έτσι το νησί του ποδηλάτου αναπτύσσεται ακόμα περισσότερα. Αγάπη και συνεργασία και σίγουρα θα το πάμε πολύ μακριά. Ήδη οι πρωταθλητές Ελλάδος, είπατε, είναι από την ΚΟ. Και οι πρωταθλητές του Δεκανήσου πριν δύο μέρες και αυτοί βγάλαμε από το νησί δύο πρωταθλητές του Δεκανήσου. Μεγάλη υπόθεση. Ωραία, ωραία, ευχαριστούμε. Είσαι έτοιμος? Πανέτοιμος. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Ποιος θα οδηγήσει από τους δύο, εσύ ή ο μπαμπάς?
Μια πολύ ωραία βόλτα. Ευχαριστηθήκαμε. Δώσανε το παρόν όλες οι ομάδες του νησιού. Τώρα σαν ταξιτζής δεν θέλεις να μάθεις, οπότε άστο. Ήταν μια πολύ ωραία βόλτα. Ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. Για πες πώς είναι η αίσθηση να κάνεις και βόλτα και με άλλους, οι οποίοι δεν είναι ποδηλάτες, προφανώς επαγγελματίες, αλλά νομίζω ότι είναι ωραία η διαδικασία, έτσι, να κάνετε βόλτα όλοι μαζί. Και δεις, έχεις πάρει το χειροκρότημα πριν μιλήσεις. Έτσι είναι. Για πες. Εντάξει, μια χαρά, ωραία βόλτα. Ωραία είναι να βγαίνεις έτσι βόλτα χαλαρά. Δεν ήθελες να γαζώσεις, να δώσεις, να φύγεις. Μεσημέρι μου να προπόνησες, τώρα ήρθα για χαλαρά, χαλάρωμα. Τι ωραία είναι στην πίστα, εδώ. Πίστα, πίστα μόνο. Πώς ήταν η διαδρομή? Ωραία ήταν. Είχαμε στριμωχτεί λίγο και κόντεψα να σκοτωθώ μια στιγμή, αλλά εντάξει. Δεν ήθελες να τους περάσεις όλους να έρθεις πρώτος? Ναι, ήθελα να τους περάσω. Ναι, και δεν αφήνει κυρία όμως. Καταρχήν πολλά πολλά συγχαρητήρια σε όσους συνέβαλαν σε αυτή την καταπληκτική διοργάνωση. Συμμετείχα κι εγώ και απόλαυσα αυτή τη μοναδική διαδρομή και είδα πώς απολαμβάνουν και οι επισκέπτες μας το ποδήλατο, που για μας είναι ένας τρόπος ζωής, αλλά ας μην παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι και στην πατρίδα πολλών από αυτούς το ποδήλατο είναι το πιο δημοφιλές μεταφορικό μέσο. Δεν είναι μόνο για να μας μεταφέρει, είναι και τρόπος ζωής, ωφελεί το σώμα, το νου, την ψυχή μας. Να προχωρήσουμε στις απονομές. Νομίζω από πλευρά συμμετοχής πήγαμε πάρα πολύ καλά. Πολύ καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον αθλητικό όμιλο ακαδημιακό. Ο Κοακός όμιλος ποδηλασίας. Συγχαρητήρια και στον Πάσα Σκληπιοκό και σε όλα τα σωματεία που συμμετείχαν, σε όλα τα σωματεία γενικά που βοηθούν στην ανάπτυξη της ποδηλασίας στο νησί μας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι και η βοήθεια από όλα αυτά τα καταστήματα που βοηθούν στην ανάπτυξη της ποδηλασίας στο νησί μας. Για έλατε. Για το νησί του ποδηλάτου που όλοι θέλουμε. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι σε όλους.